Εκτός από την γενική πολιτική για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες που όπως είδατε είχαμε πρόσφατα εξαγγελίες και από τον Περιφερειάρχη τον κύριο Τατούλη αλλά και συγκεκριμένες δράσεις, δημιουργήθηκε ένα θέμα για μια κοινωνική κατηγορία συμπολιτών μας ιδιαίτερα ευαίσθητη που είναι οι κάτοικοι των οριώνων και μειονεκτικών περιοχών ολόκληρης της χώρας και φυσικά και του νομού μας και της περιφερειάς μας. Ενώ αυτοί οι άνθρωποι δικαιούνται επιδόματος με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια τα οποία έχει θεσπίσει ο νόμος, μία πρόσφατη εγκύκλειος του Υπουργείου Οικονομικών και συγκεκριμένα μία εγκύκλειος στις 11 Δεκεμβρίου, ανατρέπει τα δεδομένα και στην ουσία καταργεί τους δικαιούς του επιδόματος, καταργεί το ίδιο το επίδομα. Τα κριτήρια είναι συγκεκριμένα από τον νόμο. Προβλέπεται ότι μέχρι 3.000 ευρώ εισόδημα καταβάλλονται 600 ευρώ άπαξ ως επίδομα για τους κατοίκους των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών και μέχρι 4.700 ευρώ εισόδημα, όσο δηλαδή περίπου η κατώτερη σύνταξη του ΟΓΑ, καταβάλλεται το μισό του επιδόματος, 300 ευρώ. Η εγκύκλειος του Υπουργείου Οικονομικών όμως προβάλλει ως κριτήριο το υψηλότερο του φορολογητέου και του τεκμαρτού εισοδήματος. Αν ισχύσει το κριτήριο του τεκμαρτού εισοδήματος, σημαίνει πρακτικά ότι κανείς δεν δικαιούται αυτό το επίδομα, δεν θα δοθεί σε κανέναν. Για τον πολύ απλό λόγο, φανταστείτε ένα άτεκνο ζευγάρι στην ορεινή Κορινθία, ένα ζευγάρι ηλικιωμένων χωρίς παιδιά, ξεκινάει αμέσως με τεκμαρτό εισόδημα 3.000 ευρώ. Ένα σπίτι 60 τετραγωνικών στην ορεινή Κορινθία δημιουργεί τεκμαρτό εισόδημα άλλες 2,5 περίπου χιλιάδες ευρώ. Που σημαίνει ότι αποκλείεται οποιοδήποτε που το δικαιούται, εάν ισχύσει το τεκμήριο του εισοδήματος, αν ισχύσει ως κριτήριο το τεκμαρτό εισόδημα. Τελικά μου φαίνεται ότι κάποιοι θέλουν να εγκαταληφθούν τελείως τα χωριά, τα ορεινά, να εγκαταληφθεί τελείως ο ορεινός πλούτος και να τα αφήσουμε να τα εκμεταλλεύονται άλλοι. Αυτοί, επιτρέψτε μου να πω, είναι οι σύγχρονοι ακρίτες και της περιοχής μας και της χώρας μας. Οι εναπομείνοντες κάτοικοι των ορεινών περιοχών με τα γνωστά προβλήματα, αυτή τη στιγμή στην Κόρινθο μπορεί να έχουμε τις πιο ήπιες καιρικές συνθήκες, απάνω χιονίζει. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, και κυρίως οι ηλικιωμένοι που έχουν παραμείνει στην ορεινή Κορινθία, περιμένουν αυτά τα χρήματα και μάλιστα μέσα στο εορταστικό κλίμα για να μπορέσουν να ζεσταθούν, να ζήσουν μια βοήθεια σε σχέση με να περάσουν και τις μέρες των Χριστουγέννων. Είναι λοιπόν και παράλογο και απάνθρωπο να υπάρχουν τέτοιες εγκύκλοι που θεσπίζουν παρεμηνεύοντας τον νόμο και υπονομεύοντας κατ' ουσίαν το ίδιο το επίδομα και την βούληση του νομοθέτη. Γι' αυτό και ακριβώς εισήγαγα το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο που ομόφωνα αποδέχτηκε την πρότασή μας, που είναι πρώτον να ανακληθεί άμεσα εγκύκλιος, δεύτερον άμεσα και μάλιστα εν ώψη των εορτών να καταβληθεί το επίδομα για τις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές και για το σκοπό αυτού το Περιφερειακό Συμβούλιο εξοδότησε τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Τατούλη, να προχωρήσει συνοήσεις και με την Ένωση Περιφερειών, γιατί είναι ένα θέμα που αφορά και τους 13 περιφερειάρχες, αλλά και με άμεση παρέμβαση του Υπουργείου Οικονομικών να προσπαθήσουν να λύσουν το θέμα στην κατεύθυνση ανάκληση εγκυκλίου και τη άμεση καταβολή του επιδόματος. Όσον αφορά τα ΑΜΕ, είχαμε και εκεί, όπως είδατε, μια σοβαρή πολιτική. Θα πρέπει να πούμε ότι μερικές φορές τονίζουμε κάποια στοιχεία της πολιτικής μας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπήρξε μια συστηματική και δεν συνεχίζει να υπάρχει μια συστηματική πολιτική σε σχέση με τις ιδιαίτερα ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Και τα ΑΜΕΑ είναι τα πρώτα που χτυπήθηκαν από την κρίση, γιατί δεν έχουν, μπορεί να υπάρχει ο κοινωνικός ρατσισμός, υπάρχει όταν καλείται ένας εργοδότης να επιλέξει, πρώτα θα προχωρήσει σε κάποιον που θα του παράγει λιγότερο σύμφωνα με τις δικές του απόψεις. Όπως είπατε πολύ σωστά, πρέπει να ακονίζουμε τα αντανακλαστικά μας, γιατί οι εξελίξεις και δυστυχώς επαχθέστερες για αυτά τα άτομα είναι συνεχείς και πρέπει οι θεσμικοί φορείς που έχουν τη δυνατότητα ή έχουν τη βούληση, πολλές φορές μπορεί να μην υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο, αλλά έχουν τη βούληση να προσφέρουν μια ουσιαστική και συστηματική βοήθεια και στην ανάδειξη των προβλημάτων, αλλά και στη λύση κάποιων από αυτά, θα πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση. Εμείς στην Κορινθία έχουμε μια συστηματική συνεργασία με τα άτομα με αναπηρία. Έχετε και δυναμικό σωματείο. Έχουμε ένα δυναμικό σωματείο, όπως είπατε, που ο πρόεδρος του κ. Σποτήρης αλλά και τα μέλη του έχουν μια συστηματική επαφή μαζί μας και αυτές οι δράσεις έχουν γίνει πράξη από παλιά. Γιατί όπως γνωρίζετε, τα ΑΜΕΑ έχουν ενταχθεί στις μεγάλες πολιτικές που κάναμε και σε σχέση με τα ΤΟΠΕΚΟ και σε σχέση με τα ΤΟΨΑ, που είναι προγράμματα απασχόλησης, που είναι, αν θέλετε, ό,τι καλύτερο σε μια εποχή που μαστίζεται η χώρα μας από μια τρομερή ανεργία, με ακόμα μεγαλύτερη ποσοστά στα άτομα με αναπηρία, να μπορέσεις να σου επανεντάξεις
στην αγορά εργασίας και μάλιστα με αυξημένα προσόντα, γιατί όπως ξέρετε και τα δύο προγράμματα, και το ΤΟΠΕΚΟ που είναι σε εξέλιξη και το ΤΟΨΑ που θα ξεκινήσει σε λίγο, είναι προγράμματα που χορηγούν πιστοποιημένη εξειδίκευση και ανοίγουν, όχι χαραμάδα θα έλεγα, ανοίγουν πόρτα στην αγορά εργασίας, γιατί είναι προγράμματα που θα γίνει πια και πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις, οπότε εκεί οι ίδιοι επιχειρηματίες θα έχουν την ευκαιρία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να γνωρίσουν αυτά τα άτομα μέσα στον χώρο της δουλειάς τους και εργαζόμενους. Αυτό δεν αρκεί. Είναι μια ανάσα, αν θέλετε, είναι οξυγόνο σε ένα είναι πρόβλημα σημαντικό που χρειάζεται ακριβώς ριζικές τομές και λύσεις και διαρθρωτικές αλλαγές. Ωστόσο, το ΠΕΚΟ και το ψαθριστικά, 200-250 περίπου άτομα που με επιμορφώνονται, εξειδικεύονται, επιδοτούνται και επιχορηγούνται μέσα στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας επιμόρφωσης και ενημέρωσης και ταυτόχρονα κάνουν πρακτική άσκηση στην παραγωγή, νομίζω ότι είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Είναι μία από τις δράσεις, θα συνεχίσουμε και μάλιστα.